πρώτες φωτογραφίες της Σελήνης με τη Γη στο διάστημα. Σταλμένες από την διαστημοσυσκευή Γαλιλαίο στο Δεκέμβριο του 1992. Στο δρόμο της προς τον πλανήτη Δία, η διαστημοσυσκευή αυτή μας έδωσε μια διαφορετική άποψη της Γης με τον μοναδικό της φυσικό δορυφόρο, τη Σελήνη. Οι κοντινές φωτογραφίες μας έδειξαν εκτεταμένες πεδιάδες λάβας στην επιφάνεια της Σελήνης, διαφοροποιημένες με ψευδοχρωματικές εναλλαγές. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να δοκιμαστούν τα όργανα του Γαλιλαίου, αφού η διαστημοσυσκευή προορίζονταν για να μελετήσει και τις επιφάνειες των δορυφόρων του Δία. Στο μεταξύ, ο Γαλιλαίος βρέθηκε πάνω από τον Σεληνιακό Βόρειο Πόλο, μια περιοχή δύσκολα παρατηρήσιμη από τη Γη. Όπως και το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας, είναι και αυτός καλυμμένος με κρατήρες, αποτέλεσμα της σύγκρουσης μετεωριτών τα τελευταία 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Μια αρχαίγονη, έρημη επιφάνεια, χωρίς αέρα και καιρικές μεταβολές. Παρόλη την ανυπαρξία οποιασδήποτε ατμόσφαιρας, η Σελήνη είναι έτοιμη να απικιστεί. Έχουν ήδη σχεδιαστεί οι σεληνιακές βάσεις, των οποίων η εγκατάσταση θα αρχίσει στις αρχές του 21ου αιώνα. Θα μοιάζουν με τους ερευνητικούς σταθμούς της Ανταρκτικής, αν και θα είναι σύντομα αυτάρκης. Θα αποτελούν ένα δίκτυο μονάδων κατάλληλων για την υποστήριξη της ανθρώπινης ζωής. Το οξυγόνο θα παράγεται από τα σεληνιακά πετρώματα και το νερό θα συνθέτεται χημικά με την ένωση οξυγόνου και υδρογόνου. Η καλλιέργεια φρέσκων λαχανικών θα γίνεται σε ειδικούς βιοσφαιρικούς χώρους. Με την βοήθεια οργανικών λιπασμάτων, οι απαραίτητες τροφές θα καλλιεργούνται στο σεληνιακό έδαφος μέσα στα σεληνιακά θερμοκήπια. Από τις βάσεις αυτές, οι πρωτοπόροι άπικοι θα εξερευνήσουν τη Σελήνη. Τα ταξίδια τους θα τους μεταφέρουν πολύ πιο μακριά από ό,τι ταξίδευσαν οι προγενέστεροι εξερευνητές του 20ου αιώνα. Προσπάθειά τους θα εντοπιστεί στην αναζήτηση βιομηχανικών ευκαιριών, όπως για παράδειγμα την εξόρυξη των σεληνιακών ορυκτών. Θα υπάρχει όμως και η απαραίτητη επιστημονική μελέτη. Στη ραδιοαστρονομία οι έρευνες θα είναι ελεύθερες από το θορυβόδες περιβάλλον της Γης, ενώ οι αστροφωτογραφίες μας δεν θα εμποδίζονται από την γηίνη ατμόσφαιρα. Η όψη της Σελήνης από τη Γη. Τα τηλεσκόπια και οι τεχνητοί μας δορυφόροι μας παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της Σελήνης. Τους τεράστιους κρατήρες της και τις οροσειρές της που μας θυμίζουν πολύ τον πλανήτη Ερμή. Ακόμη και τα φωτεινά της υψώματα είναι στιγματισμένα με κρατήρες. Οι σκοτεινές θάλασσες που καλύπτουν το 15% της επιφάνειας είναι κοιλάδες συγκρούσεων γεμάτες με αρχαίγονη λάβα. Οι εκτάσεις είναι επίπεδες σε αντίθεση με τα ανώμαλα υψίπεδα. Εδώ βλέπουμε τον κρατήρα Κοπέρνικο σε μια άποψη από τη Γη. Η όψη της Σελήνης διαρκώς αλλάζει. Αν παρακολουθήσουμε τη Σελήνη κάθε βράδυ, θα την δούμε να μετακινείται προς την Ανατολή, αλλάζοντας συγχρόνως την μορφή της από την φάση της Νέας Σελήνης ως την Παρσέλινο. Ένα πράγμα όμως παραμένει σταθερό. Η Σελήνη παρουσιάζει πάντοτε την ίδια όψη προς τη Γη μας, γιατί περιφέρεται γύρω από τον άξονά της μία μόνο φορά στη διάρκεια μιας πλήρους τροχιάς της γύρω από τη Γη. Έτσι, οποιαδήποτε και αν είναι η φάση της, μας δείχνει πάντα το ίδιο ακριβώς πρόσωπο. Το φωτισμένο της τμήμα εξαρτάται από την γωνία με την οποία αντιμετωπίζει τον ήλιο. Στη διάρκεια της Νέας Σελήνης δεν βλέπουμε τίποτα, αφού η σκίαση είναι πλήρης. Φυσικά δεν είναι η σκιά της Γης, αλλά της ίδιας της Σελήνης που δημιουργεί ένα συνεχή μηνιάτικο κύκλο. Μια άποψη πάνω από τους πόλους μας δείχνει τη Γη και τη Σελήνη να φωτίζονται από τα δεξιά.
Καθώς η σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη, στους γήινους παρατηρητές φαίνεται να αλλάζει συνεχώς τις φάσεις της. Ο κύκλος αυτός απαιτεί 28 συνολικά ημέρες. Πολλοί άλλωστε από τους δορυφόρους των πλανητών είναι και αυτοί παγιδευμένοι σαν τη σελήνη να δείχνουν το ίδιο πάντα πρόσωπο προς τον πλανήτη τους. Μόνο αν σταματούσε η περιφορά της σελήνης θα ήταν δυνατή η παρατήρηση της περιστροφής της. Σε σύγκριση με τη Γη, η σελήνη είναι μικροσκοπική. Θα μπορούσε να χωρέσει άνετα πάνω στη Βόρεια Αμερική. Η διάμετρος της Γης φτάνει τα 12.700 χιλιόμετρα, 4 δηλαδή φορές μεγαλύτερη από τη Σελήνης, ενώ θα χρειαζόμασταν 30 σφαίρες σαν τη Γη για να φτάσουμε από τη Γη έως τη Σελήνη. Μικρή αυτή απόσταση σημαίνει ότι η Σελήνη επιδρά βαρυτικά πάνω στη Γη με αποτέλεσμα τις θαλάσσιες παλίριες. Η Σελήνη έλκει τα νερά των θαλασσών με τέτοιο τρόπο ώστε σε συνδυασμό με την γήινη περιστροφή μπορούν να δημιουργήσουν ξηρά εκεί όπου συνήθως έχουμε θάλασσα. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μια έκλειψη της σελήνης που δημιουργείται όταν η σελήνη περνάει μέσα από τη σκιά της Γης. Κατά μέσον όρο έχουμε μία τουλάχιστον σεληνιακή έκλειψη κάθε χρόνο. Με την είσοδο της σελήνης στη γήινη σκία, ο σεληνιακός φωτισμός αρχίζει να κοκκινίζει. Το μέγεθος της σκιάς είναι μεγαλύτερο από τη σελήνη, ενώ η σκονισμένη μας ατμόσφαιρα παραμορφώνει το ηλιακό φως, δημιουργώντας έτσι τον κοκκινοπό αυτό φωτισμό. Και ενώ μια ολική έκλειψη του ήλιου διαρκεί μερικά μόνο λεπτά, οι σεληνιακές εκλείψεις έχουν διάρκεια ωρών. Στην έκλειψη αυτή του 1992 φαίνεται καθαρά η καμπυλότητα του πλανήτη μας. Η σελήνη είναι 400 φορές πλησιέστερα στη Γη από ότι είναι ο ήλιος. Μια καταπληκτική σύμπτωση που είναι ιδιαίτερα εμφανής στη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης όταν η σκιά της σελήνης τρέχει πάνω στη γήινη επιφάνεια. Επειδή λοιπόν η διάμετρος του ήλιου είναι 400 φορές μεγαλύτερη από τη σελήνης, ο δίσκος της εφαρμόζει επακριβώς πάνω στον ήλιο με αποτέλεσμα την ολική του έκλειψη. Μερικές φορές όμως η σελήνη δεν είναι ακριβώς στο μέγεθος του ήλιου και τότε έχουμε μια δακτυλιοειδή έκλειψή του. Αυτό οφείλεται στην ελλειπτική τροχιά της σελήνης που την παρασύρει μερικές φορές σε μια μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη. Η σελήνη είναι ο πλησιέστερος γειτονάς μας, το δεύτερο πιο λαμπρό αντικείμενο στον ουρανό μας. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο φωτισμός της σελήνης δεν είναι παρά η αντανάκλαση του ηλιακού φωτός πάνω στην επιφανειά της. Με ποιον όμως τρόπο γεννήθηκε? Είναι άραγε ένα πραγματικό τέκνο της Γης? Η απάντηση είναι μάλλον καταφατική. Γιατί λίγο μετά τη δημιουργία της, η Γη πρέπει να χτυπήθηκε από κάποιο άλλο πρωτοπλανητικό αντικείμενο. Καθώς ξανασχηματιζόταν, τα ελαφρότερα υλικά ενώθηκαν σε τροχιά γύρω από τη Γη, σχηματίζοντας έτσι τη σελήνη, η οποία σιγά σιγά κρύωσε και η επιφάνειά της στερεοποιήθηκε. Στην πάροδο όμως των χιλιετιών, η σελήνη βομβαρδίστηκε ανελέητα από μετεωρίτες και αστεροειδείς. Έτσι δημιουργήθηκαν τα μεγάλα λεκανοπέδια που γέμισαν με λιωμένα πετρώματα, τα οποία έρεαν από το εσωτερικό της. Όταν στερεοποιήθηκαν, διαμόρφωσαν τελικά την σεληνιακή επιφάνεια που γνωρίζουμε σήμερα.